Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας το ιστορικό του θέματος που συζητάμε. Για να καταδείξω το πρώτο και βασικό συμπέρασμα, ότι είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη όπου οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων τελούν υποκαθεστώς ομοιρίας επί 4 συνεχή χρόνια. Να ξεκινήσω με ποιο είναι το πρόβλημα. Στην Ελλάδα τα στεγαστικά δάνεια ξεκίνησαν μετά το 2000 και είναι λίγα, τα μικρότερα σε ποσοστό στην Ευρώπη. Στην Ιρλανδία ήταν 300% του ΑΕΠ. Εδώ είναι περίπου 40% του ΑΕΠ. Μιλάμε για 450.000 νοικοκυριά, τα οποία δανείστηκαν 72 δις. Και άλλα 300.000 νοικοκυριά έχουν υποθηκεύσει το σπίτι τους για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Αυτό είναι το θέμα. Μετά την κρίση, μετά το 2009, έχουμε αδυναμία πληρωμής καταγραμμένη για το 30% των δανείων αυτών, πιθανόν να έχουν αυξηθεί στο 33% ή στο 34% σήμερα. Άρα γνωρίζουμε και την έκταση των κόκκινων δανείων και υπενθυμίζω ότι αυτό το μείζον οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα ετέθη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή που συζητήθηκε το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Υπενθυμίζω εδώ. Το τραπεζικό μας σύστημα είναι πολύ απλό. Είχε 100 δις ομόλογα του δημοσίου, 100 δις επιχειρηματικά δάνεια και 100 δις στεγαστικά και καταναλωτικά. Προφανώς στη φάση ανακεφαλαιοποίησης μετά το PSI, προκειμένου να σταθεροποιηθεί το τραπεζικό σύστημα, έπρεπε να ληφθούν υπόψη και τα τρία στοιχεία. Με ό,τι αυτό συνεπαγόταν. Πιθανόν περισσότερα χρήματα ανακεφαλαιοποίησης, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να ξαναξεκινήσει κουβαλώντας τα ζημιές και την έλλειψη αναδιάρθρωσης των στεγαστικών και των επιχειρηματικών δανείων. Άρα από την αρχή επιμέναμε ανακεφαλαιοποίηση με διακανονισμό των κόκκινων δανείων. Μέχρι στιγμής τι έχει συμβεί. Πρώτον, έχουμε νόμους προστασίας κατά της κατάσχεσης της πρώτης κατοικίας και πληστηριασμών. Μόνο νόμους προστασίας. Δεν έχουμε ρυθμίσεις, κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν διαμόρφωσε τα τελευταία 4 χρόνια. Ποιοι είναι οι νόμοι αυτοί? Πρώτον, ο νόμος Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη προστατεύει το δανειολήπτη με ένα πολύ ψηλό ποσοστό, είναι 300.000 ευρώ, φτάνει μέχρι 450.000 ευρώ αξία του ακινήτου, δηλαδή καλύπτει όλους πρακτικά. Έχει 200.000 το ελάχιστο, αλλά αυτό είναι για ένα άτομο, μετά προσθέτει 50%, άρα γίνεται 400 και ούτω καθεξής. Άρα τι κάνει ο νόμος Κατσέλη, τι έκανε ο νόμος Κατσέλη, λέει ότι σε περίπτωση που έχουμε σύγκρουση και απέτηση της τράπεζας έναντι του δανειολήπτη, ο δανειολήπτης προσφεύγει, για όλο το διάστημα που είναι σε προσφυγή δεν πληρώνει τίποτα και το δικαστήριο αποφασίζει. Αυτό είναι ο νόμος Κατσέλη. Είναι αποτρεπτικός σε μία πρακτική. Και ταυτόχρονα όμως ο νόμος αυτό έκανε κάτι το οποίο είναι στην καρδιά του προβλήματος. Προέτρεπε τις τράπεζες να κάνουν εξοδικαστικούς συμβιβασμούς με τους δανειολήπτες. Αυτό ήταν το δεύτερο στοιχείο του νόμου. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής του νόμου. Πρώτον, οι τράπεζες δεν έκαναν κανένα εξοδικαστικό συμβιβασμό. Κανένα. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Κανένα. Απήχαν από οποιαδήποτε εξοδικαστική διαδικασία. Δεύτερον, οι υποθέσεις που πήγαν στα δικαστήρια αποφάσισαν. Απέρριψαν το 30% των δανείων, ευνόησαν το 70%, το θεώρησαν δίκαιο και προχώρησαν σε μεσοσταθμικό κούρεμα 30 με 40%. Άρα ξέρουμε, έχουμε δεδομένα. Δεύτερη πρωτοβουλία της κυβέρνησης μετά τον νόμο Κατσέλη. Ο 41-61 τον συζητούσαμε εδώ πριν από 6 μήνες. Τι έκανε αυτός ο νόμος? Δύο πράγματα. Πρώτον, έρχεται και λέει, αυτοί που είναι ενήμεροι, το 70%, μπορώ να διαμορφώσω ένα σύστημα προκειμένου να ελαφρυνθεί το βάρος που φέρουν. Διότι όλοι αναγνωρίζουν ότι πέρα από τα κόκκινα δάνεια, άλλο ένα ο ένας στους δύο δανειολήπτες καλύπτει με τις ανάγκες του, αλλά είναι μέχρι εδώ. Παίρνει από την μπαμπά, από τη μαμά, από την οικογένεια, από τους φίλους, κάτι κάνει για να παραμείνει έξω. Το πρώτο λοιπόν που έκανε ήταν
να διευκολύνουμε έναν τρόπο αυτοί να ελαφρύνουν τη δόση τους. Και έβαλε τα κριτήρια, περίπου τα ίδια κριτήρια που φέρνει και σήμερα με τον νόμο η κυβέρνηση. Και το δεύτερο που έκανε, τροποποίησε τον νόμο Κατσέλη, τους ώστε αυτοί που μπαίνουν στη δικαστική διαδικασία να πληρώνουν ένα ελάχιστο ποσό από 40 ευρώ ή παραπάνω ανάλογα με το εισόδημά τους. Από χθες καλούμε την κυβέρνηση να μας φέρει τα αποτελέσματα της ρύθμισης του Ιουνίου. Δεν τα φέρνουν. Να μας πούνε πόσες ρυθμίσεις έγιναν από τις τράπεζες με τους ενήμερους δανειολήπτες, πόσες ρυθμίσεις διευκόλυνε το συγκεκριμένο σύστημα στον νόμο Κατσέλη. Κανένα στοιχείο. Άρα το δεύτερο θέμα, όταν πλησίαζε η ιστορία εδώ, ποιο ήταν? Αυτό που τους είπαμε και τότε. Φέρτε κανονιστικό νόμο, φέρτε ρυθμιστικό πλαίσιο, φέρτε ένα τρόπο να αντιμετωπίζει το πρόβλημα και των κόκκινων δανείων και να θέτει τους όρους αναδιάρθρωσης για τους ανήμερους δανειολήπτες, όπως έχει γίνει παντού. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε τρία πράγματα στο συγκεκριμένο θέμα και τα υπενθυμίζω γιατί η δημαγωγία χθες ήταν αδιανόητη ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σύστημα κανονιστικής συσάχθειας με σαφή οικονομικά κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια, με τα οποία θα αντιμετωπιζόταν το σύνολο των στεγαστικών δανείων. Σε αυτή την ιδέα προσθέθηκαν άλλες δύο ιδέες. Η πρώτη ιδέα, απλή και εύληπτη, την είχε πει και ο Τσίπρας. Πρώτη ιδέα, τα κόκκινα δάνεια που υπάρχουν να μεταφερθούν σε ένα δημόσιο φορέα διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Έτσι δεν θα πάνε στα distress funds και ταυτόχρονα θα υπάρξει ένας μηχανισμός διαχείρισης να κάνει αυτό το πράγμα που αρνούνται οι τράπεζες. Και το δεύτερο, εισαγωγή ενός συστήματος το οποίο θα όριζε ένα ανώτατο όριο πληρωμής με βάση το εισόδημα και την πρόβλεψη για το εισόδημα, θα έπαιρνε υπόψη τη μείωση των ακινήτων, τη μείωση του εισοδήματος και μερικές άλλες σταθερές παραμέτρους και θα αποφαινόταν για την αναδιάρθρωση του δανείου. Ελλείψη αυτών, και λίγο πριν φτάσουμε στη σημερινή μας συζήτηση, πρότεινε και μια τρίτη ιδέα. Πρώτον, να απαγορευτεί η πώληση κόκκινων δανείων στα distress funds. Και το δεύτερο, να ανασταλεί οποιαδήποτε συζήτηση για ένα χρόνο προκειμένου να φτιαχτεί το κανονιστικό πλαίσιο. Αυτές ήταν δύο προτάσεις που καταθέθησαν πριν από δύο εβδομάδες. Η κυβέρνηση σήμερα κάνει το δεύτερο. Φέρνει μία διαδικασία, όχι κανονιστικό πλαίσιο, για το πώς θα φτιάξουμε το κανονιστικό πλαίσιο. Και αναστέλει με τον τρόπο που θα δείξω στη συνέχεια την διαδικασία κατάσχεσης με έναν τρόπο που δεν διατηρεί ως είχε το σύστημα, αλλά το μετατοπίζει κατά τη και θα δείξω στη συνέχεια τι αλλαγές κάνει. Δεν φέρνει την απαγόρευση όμως των κόκκινων δανείων για το χρόνο αυτό. Και μπαίνουμε στο σημερινή πρόταση της κυβέρνησης. Ένα χρόνο μεταβατικό στάδιο. Μάλιστα. Τι προτείνει σε αυτό? Δύο πράγματα. Πρώτον, ποιος θα φτιάξει το κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο δεν έχουμε φτιάξει τα προηγούμενα 4 χρόνια και το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι έπρεπε να φτιάξουμε από την πρώτη μέρα προκειμένου να μπορούμε να διαχειριστούμε το σύστημα. Ποιος θα φτιάξει αυτό το σύστημα? Αυτό μας λέει σήμερα η κυβέρνηση. Τρεις φορείς θα φτιάξουν αυτό το κανονιστικό πλαίσιο. Πρώτον, μια διυπουργική επιτροπή. Το επαναλαμβάνω, μια διυπουργική επιτροπή. Αυτή η αιμονή της κυβέρνησης, θέματα που αφορούν σύνθετα, κοινωνικά, οικονομικά και τεχνικά θέματα, να τα λύνουν υπουργικές αποφάσεις, είναι ασύλληπτο. Σας υπενθυμίζω ότι ο Υπουργός Υγείας είναι υπεύθυνος για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων. Παίρνει τις λίστες δηλαδή, 3.000 φάρμακο ο Υπουργός και λέει θα μειωθούν έτσι. Εδώ έχουμε λοιπόν το πρόβλημα της διαχείρισης των στεγαστικών δανείων, θα το λύσει το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με τους γραμματείς, λέει ειδικούς γραμματείς, γενικούς γραμματείς και κάποιους ειδήμονες που θα καλέσει. Επαναλαμβάνω, καταθέστε μας μία ευρωπαϊκή χώρα η οποία το ρυθμιστικό πλαίσιο να εκπορεύεται από διυπουργικές επιτροπές. Οι υπουργοί, προφανώς καθήλυνα αρμόδιος υπουργός,
Έχει την νομοθετική πρωτοβουλία για να πει πώς και τι και με ποιους όρους και τι θα κάνει. Άλλος θα κάνει αυτά. Δεν φταίει πρόταση της κυβέρνησης σήμερα. Ποιος θα κάνει επί της ουσίας το κανονιστικό πλαίσιο? Η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτή θα βγάλει τον κώδικα δεοντολογίας, η Τράπεζα της Ελλάδος, που θα έχει μέσα όλες τις κρίσιμες παραμέτρους για το μείζον αυτό θέμα. Είναι κατάλληλη η Τράπεζα της Ελλάδος για να λύσει αυτό το πρόβλημα? Σας ρωτάω. Είναι. Η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει και κάνει καλά τη δουλειά της σε διάφορα άλλα θέματα, επιβλέπει το πλαίσιο της εφαρμογής των τράπεζων. Αυτή θα βγάλει το κανονιστικό πλαίσιο για ένα θέμα στο οποίο εμπλέκονται μείζωνα, κοινωνικά και άλλα δεδομένα? Έχει τέτοια εμπειρία η Τράπεζα της Ελλάδος? Είναι δηλαδή ο οργανισμός που όταν έχετε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα έρχεται αμέσως στο μυαλό μας, εκεί θα πάμε? Τρίτο θέμα. Ο συνήγορος του καταναλωτή, ο οποίος θα παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Τι δουλειά κάνει μέχρι στιγμής ο συνήγορος του? Έχει μια εμπειρία. Αλλά γι' αυτό το μείζον θέμα της διαμεσολάβησης τραπεζών που έχουν αρνηθεί μία φορά να εφαρμόσουν τον νόμο και δανειοληπτών που βρίσκονται σε απόγνωση, θα το αναλάβει ο συνήγορος του καταναλωτή. Πρότασή μας. Ο φορέας ο οποίος θα αναλάβει όλο αυτό το σύνθετο σύστημα πρέπει να είναι ένας φορέας δημόσιου συμφέροντος που να διασφαλίζει την ικανότητά του να χειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ονομάστε τον όπως θέλετε. Σώστε το σπίτι μας, κάντε ό,τι θέλετε, βάλτε το ένα τον πιο ωραίο τίτλο. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αξιόπιστος που θα με ερευνήσει για αυτά τα δύο στοιχεία. Το δεύτερο που κάνει η κυβέρνηση σήμερα είναι, θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε, αν μου δώσετε δύο λεπτά. Το δεύτερο που κάνει το παρόν νομοσχέδιο λέει ότι βεβαίως έχετε την προστασία, την ύψιστη προστασία, αλλά όλοι που έχετε κόκκινα δάνεια πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία τώρα. Όλοι. Πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Όλοι που είσαστε κόκκινοι δανειολήπτες θα μπείτε σε μια διαδικασία που γνωρίζει το παρόν νόμος. Και λέει ο παρόν νόμος, με αυτά τα τρία κριτήρια δεν μπαίνω στην ουσία. Θα μας κατηγορήσει πάλι ο κύριος Υπουργός ότι αν ελαστικοποιήσουμε τα κριτήρια εκπροσωπούμε τους πλούσιους στην Ελλάδα κτλ. Και αφήστε τα κριτήρια. Στην ουσία του νόμου λέει εντός τον επόμενο μήνα ή των επόμενων τριών μηνών όλοι οι κόκκινοι δανειολήπτες πρέπει να μπουν σε μια συγκεκριμένη διαδικασία συμφωνίας για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει διαχείριση των κόκκινων δανείων τους. Αυτό έχει δύο συνέπειες. Εισάγει για πρώτη φορά το κριτήριο της συνολικής περιουσίας και πολλά άλλα, αλλά πρέπει να προσκομίσετε στις τράπεζες το σύνολο των χαρτιών που έχετε και ταυτόχρονα εισάγει μια διαδικασία πολύ στενότερη από τον νόμο Κατσέλη ως ασφαλιστική διαδικασία, η οποία διοχετεύει το σύστημα σε μια κατάληξη. Και η κατάληξη είναι η 31 12 του 14. Η 1η-1η του 15, ποια είναι η μέρα? Μέχρι στιγμής ακούμε εξαγγελίες ενδιαφέρουσες. Το Ιρλανδικό μοντέλο, είπε ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης. Καλό το η κυβέρνηση. Έχετε συμφωνήσει κάτι με την Τρόικα? Ποιο είναι το μοντέλο? Αν έχετε συμφωνήσει, πείστε, να μας το πείτε. Να ξέρουμε κι εμείς, να έχουμε μια συζήτηση επί της ουσίας. Αν είναι το Ιρλανδικό μοντέλο, να την κάνουμε συζήτηση και σήμερα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά η ουσία του επιχειρήματος παραμένει. Η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά μεταφέρει το πρόβλημα, κρατάει σε ομοιρία το σύνολο των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων, όπως κάνει και τα προηγούμενα 4 χρόνια, και εισάγει μια διαδικασία με την οποία διαφωνούμε επί της ουσίας. Γι' αυτό καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο.